Μέσα σε όλα και σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση της φιλοξενίας των μεταναστών στις αποθήκες του Λιμενικού Ταμείου, υπήρξε μια ατυχής δήλωση από τον Πρόεδρο του Φορέα. Αισθάνομαι και το μέγεθος της ευθύνης των όσων εμπλέκονται, υπό την έννοια του ότι ενδέχεται ομιγέννητο να συμβεί κάποιο ατύχημα. Εκεί γεννάται ευθέως το ερώτημα, ποιος φταίει? Και επειδή προσωπικά εγώ ως Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου δεν φταίω, δηλώνω απερίφραστα ότι μετά τη λήξη αυτού του φαινομένου του σημερινού, αύριο μεθαύριο, οι αποθήκες σφραγίζονται και δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να τις παραβιάσει. Εκτός και του παραδώσω τα κλειδιά και την υπεύθυνο δήλωση ότι θα είναι υπεύθυνος. Στα δικαστήρια δεν ξαναπάω κατηγορούμενος για ευθύνες τις οποίες δεν έχω. Κατά συνέπεια, το κεφάλαιο αποθήκες του Λιμενικού Ταμείου θεωρείται λήξαν μετά το πρόσφατο γεγονός αυτό. Ο κύριος Αθανασόπουλος, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί και προχώρησε σε έναν ακόμη σχολιασμό που προκαλεί. Ένα πράγμα λέω και κλείνω. Να αναλογιστούν τους κινδύνους που επικρέμονται πίσω από τα σχέδια εκείνων που προγραμματίζουν την Ελλάδα να βρεθεί κάποια στιγμή σε μια δύσκολη θέση που δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Και κλείνω λέγοντας, όταν η Κύπρος εκέγεται, όλοι αυτοί δεν μας συμπαρεστάθησαν. Εμείς περάσαμε μεγαλύτερα δράματα στην Κύπρο. Αλλά λόγω αλληλεγγύης θρησκευτικής ή οτιδήποτε άλλο, μείναμε μόνοι μας. Κατά συνέπεια, ας αγωνιστούν και αυτοί μόνοι τους για να επιβιώσουν. Άμεση και ξεκάθαρη ήταν η αντίδραση του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, ο οποίος και χαρακτήρισε ατυχέστατες τις δηλώσεις αυτές, σημειώνοντας δε εμφατικά πως όποιος δεν συμφωνεί δεν μπορεί να βρίσκεται σε θέση ευθύνης. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανάρτηση του Θανάση Βασιλόπουλου, οι ατυχέστατες δηλώσεις του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κώστα Θανασόπουλου απηχούν προσωπικές του απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν θέση που υιοθετεί η Δημοτική Αρχή. Είναι σαφές ότι όποιες αποφάσεις αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας αλλά και όλων των νομικών προσώπων του Δήμου μας λαμβάνονται σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο. Προφανώς, όποιος από τους συμβούλους δεν συμφωνεί ή επιθυμεί να ακολουθήσει διαφορετική προσωπική πολιτική, δεν μπορεί να βρίσκεται σε θέση ευθύνης.